Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς κατέρευσαν και οι ισχυροί πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 11/9? Όπως ένας τεράστιος πύργος Τζέγκα, κάθε μπλοκ υποστηρίζει τα ανώτερα, ο πύργος στέκεται ψηλός και περήφανος. Αλλά όταν μία μπάλα κατεδάφισης χτυπάει έναν μπλοκ Τζέγκα, ο πύργος καταρρέπεται. Την ίδια τύχη είχαν οι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η ημέρα ήταν 11 Σεπτεμβρίου 2001. Οι πύργοι, θαύματα της σύγχρονης μηχανικής, σχεδιάστηκαν για να αντέχουν σε έντονες δυνάμεις. Ωστόσο, ένα άμεσο χτύπημα από αεροπλάνο δεν ήταν ένα από αυτά. Η επίπτωση του αεροπλάνου προκάλεσε τεράστια ζημιά, παρόμοια με μια καταστροφική μπάλα, αποδυναμώνοντας τα δάπεδα και τις στήλες και προκαλώντας μανιακές πυρκαγιές. Η άσαρη Lentless θερμότητα της φωτιάς εξαντλούσε περαιτέρω τη δύναμη του ατσαλιού, όθησε το πέρα από το όριό του. Οι υπερβολικά οφορτισμένα με το βάρος, που δεν ήταν ποτέ προορισμένα να κουβαλήσουν, τα πατώματα άρχισαν να επιχωρούν. Η Νάουσια ξεκίνησε από την Κόρβιεμ, με τα δάπεδα να πανκεκιάονται ένα με το άλλο, εξαλείφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Δεν σλες, δύο απέβαλτομες και βαρές υπόστηριξη δεν μπορούσαν να κρατηθούν πια. Τσάκισαν και σε μία στιγμή, δύο από τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου μετατράπηκαν σε μια σωρό ερειπίων. Έτσι κατατάρρευσαν των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου σηματοδότησε μια τρομακτική στιγμή στην ιστορία. Ωστόσο, το κάθε σκούρο σύννεφο έχει μια ασημένια γραμμή. Αυτή η φρικτή τραγωδία μας δίδαξε πολύτιμα μαθήματα για τη μηχανική και τον σχεδιασμό. Μας όθησε να κατασκευάζουμε πιο ισχυρές, ασφαλέστερες δομές και να σχεδιάσουμε νέες μεθόδους για να τις προστατεύουμε από επιθέσεις. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ήταν μια ημέρα που άλλαξε για πάντα την πορεία της ιστορίας. Ύστερα, υπηρετώντας ως έντονη υπενθύμηση της ανάγκης για επαγρύπνηση και προετοιμασία, συμπερασματικά, η κατάρρευση των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου ήταν μια καταστροφική εκδήλωση που προκλήθηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων. Η άμεση επίπτωση από τα αεροπλάνα, οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν και η επόμενη αποδυνάμωση του χάλιβα οδήγησαν στην κατάρρευση του πύργου. Αυτή η τραγωδία έχει από τότε επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και προστατεύουμε τα κτίρια. Έτσι, η μνήμη της 11ης Σεπτεμβρίου συνεχίζει να διαμορφώνει τον κόσμο μας, υπενθυμίζοντάς μας την ανάγκη για επαγρύπνηση αντιμέτωπη με πιθανές απειλές.